Είναι δυνατόν να του βάζουν οι δανειστές του Σωμαρά το μαχαίρι στο λαιμό και να του λένε βγάλε πρόεδρο τώρα ο και πάμε να μην και μετά. Λέει, ο κ. Θαυλόπουλος αυτό που λέει, ουσιαστικά λέει ότι ο Σαμαράς θα παράσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορέσει να κάνει. Όπως έκανε ο Παπανδρέου. Φυσικά θα μπορέσει. Θα παράσει ο Σαμαράς. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να κάνει αυτό που κάνει ο Σαμαράς. Ο Σαμαράς δεν μπορεί να κάνει αυτό που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωραία. Πάμε. Πάμε. Κύριε Τσούκαλη. Ο Σαμαράς κάνει αυτό που έκανε ο Καραμαλής. Μάλλον τον παράτησαν. Τα παρατάει όλα. Μάλλον τον παράτησαν. Περιμένετε να δούμε. Κατέστρεψαν τη χώρα. Περιμένετε να δούμε αν θα έχουμε 180. Περιμένετε. Εγώ σας είπα δεν βάζω το χέρι μου. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Περιμένετε να δούμε. Σας το είπα εγώ προσωπικά. Είναι, προσωπικά είναι μεγάλο το διάστημα, έστω και αν είναι μόνο τις δύο μήνες. Αυτός εκεί γιατί ξέρω. Τώρα. Να πάω στο κύριο Τσούκαλη. Επειδή ο Κύβος πλέον. Επειδή ο Κύβος. Θα φτάσω και εκεί. Επειδή ο Κύβος ερήφθη. Καλό θα είναι. Γιατί στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα, να θέσουμε τα σωστά διλήμματα. Ποια διλήμματα θα τεθούν στους πολίτες. Ποιο είναι το δίλημα? Η εκτίμησή μου είναι ότι δεν θα ασχοληθεί. Στους βουλευτές, ποιο το δίλημα. Το δίλημα, κύριε Παυλόπουλε, που θα τεθεί ευθέως, είναι το ποιος θα διαχειριστεί τη συμφωνία η οποία είναι στο τίτλο. Ποιος θα τη διαχειριστεί? Θα τη διαχειριστεί αυτή η κυβέρνηση ή η επόμενη? Μάλιστα. Και επειδή είπε. Ο κύριος Κυρίτσης, ότι αφού δεν ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία, θα ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, σας λέω ότι οι βουλευτές, από ό,τι έχω συζητήσει, οι βουλευτές και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, είναι απρόθυμοι να ψηφίσουν τα μέτρα. Όχι μόνο επειδή είναι βαριά, αλλά σου λέει ότι αφού είναι δύσκολο να βρεθούν οι 180, θεωρούν δεδομένο ότι δεν θα βρεθούν οι 180. Το λέτε εσείς αυτό? Ότι είναι δύσκολο. Παρότι είσαστε από τους ανθρώπους που πήραν πρωτοβουλία. Καθίστε να φτάσω εκεί και θα το συζητήσουμε. Επειδή είναι δύσκολο να βρεθούν 180, γιατί να ψηφίσουμε εμείς τα μέτρα και να μην τα ψηφίσουν η νέα κυβέρνηση η οποία θα έρθει. Μάλιστα. Είναι ένα λογικό. Γι' αυτό δεν πρόκειται να συζητηθεί πολύ το θέμα της Προεδρίας. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Μάλιστα. Το δίλημα θα είναι αυτό. Μάλιστα. Γιατί σε εκλογές θα πάμε. Ποιος θα πάρει τα μέτρα? Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Λέτε σε εκλογές θα πάμε. Σε εκλογές. Η εκτίμησή μου είναι ότι 180 είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν. Μάλιστα. Και επειδή επιμένει ο αγαπητός εκ δεξιών συναδελφός σας, η θέση που έχω διατυπώσει εξ αρχής με το που κατατέθηκε η πρόταση αυτή, ναι, είναι ότι αν τα δύο κόμματα δεν συμφωνήσουν σε αυτό το πλαίσιο το οποίο είχαμε θέσει, εγώ δεν είμαι ανεξάρτητος βουλευτής, εγώ είμαι βουλευτής ενός κόμματος, ναι, που πρόσφατα είχε συνέδριο. Ένα λεπτό. Που είχε συνέδριο, θα ολοκληρώσω. Μη μου απαντάτε, θα ολοκληρώσω και θα σας πω. Και θα σας πω. Έχουμε συγκεκριμένη εξέλιξη. Σας λέω, η εξέλιξη αυτή δεν επηρεάζει τη θέση μου. Είμαι στέλεχος ενός κόμματος που πρόσφατα βγήκε από ένα συνέδριο, σημαίνει, το οποίο με δεσμεύει απόλυτα, ναι, και ότι ο Νίκος Τσούκαλης δεν ψηφίζει πρόεδρο της Δημοκρατίας. Δεν ψηφίζει. Απλώς. Τελείως. Το έχω πει εδώ και δύο μέρες. Είναι κλειδωμένο αυτό που λέω. Κλειδωμένο. Αυτό δεσμεύει όλους. Για μένα, για τον εαυτό μου. Όχι, μιλάει όμως για τον εαυτό μου. Και ξέρεις γιατί το λέω. Πάρτε τους τηλέφωνα. Ο Τσούκαλης στις λίστες που έβγαιναν. Ωραία, να την κάνω. Σε επίπεδο ρεπορτάζ. Θα κάνω την αδιάκριτη ερώτηση. Ήταν στα ναι. Ένα λεπτό. Αυτό λέω. Όπως συντονιστήκατε για να γίνετε 8 και να συνυπογράψετε, φαντάζομαι ότι πάνω κάτω συζητάτε και με βάση τις εξελίξεις. Σήμερα υπάρχουν αυτοί οι 8, ας πούμε, που θα προτίθενται να ψηφίσουν σε περίπτωση που γινόντουσαν και τα άλλα τα. Έχετε μιλήσει, ξέρετε. Να σας πω γιατί. Τουλάχιστον από τα ασθενή δεν να σας πω γιατί ορισμένες ενέργειες αυτονόητες αυτή την εποχή τη δύσκολη είναι δύσκολα, διαχειρίζονται πολύ δύσκολα επικοινωνιακά. Γιατί σε αυτούς τους 8, παραδείγματος χάρη, υπήρχε ο κ. Στατσόπουλος, ο οποίος είχε δηλώσει εξ αρχής ότι δεν ψηφίζω πρόεδρο Δημοκρατίας. Μάλιστα. Υπήρχα εγώ που είχα δηλώσει ότι δεν θα ψηφίσω πρόεδρο Δημοκρατίας. Και μάλιστα και στα όργανα του κόμματός μου, όταν βγάλαμε την πρώτη ανακοίνωση των 7 στελεχών της Δημοκρατικής Αριστεράς, είπα ότι μέσα στο όργανό μου, εάν δεν γίνει δεκτή συγκεκριμένη πρόταση, δεν πρόκειται να ψηφίσω πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και όμως ήταν πολύ δύσκολο για μένα να διαχειριστώ αυτό. Γιατί ο καθένας χρησιμοποιούσε αυτή την πρωτοβουλία κατά το δοκούν. Άλλος έβαζε τον τόνο στο εκλογές. Εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από την Παρίσα Βουλή, κανένας δεν έβαζε τον τόνο, παραδείγματος χάρη, στη θέση τη δική μας, ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο. Παραδείγματος χάρη. Ναι. Είναι σημαντική δήλωση αυτή του κυρίου Τσούκαλη. Εγώ το κρατάω το καθαρό. Δεν ψηφίζω και πρόεδρο. Είναι σημαντική δήλωση. Όπως θα ήταν σημαντική δήλωση. Εκπροσωπεί τον εαυτό του, λέει ο κύριος Τσούκαλης. Αλλά ο κύριος Τσούκαλης μέχρι τώρα ήταν στα ναι. Τον εμφάνιζαν, τον κατέχασαν.
Στα ρεπορτάζ. Δεν το βλέπατε. Έδωσε τα αφορμές. Για να πάω στον κύριο Καπεντάρο. Εάν οι ανεξάρτητοι βουλευτές